Γεια σας φίλοι μου, είστε στο κανάλι Spoiler King και πάμε να σας πούμε. Δεν θα γίνει All Star 2. Απόφαση Ατζούν. Πριν όμως περάσουμε στο βίντεο φίλοι μου, κάντε μας ένα like και μία εγγραφή, βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε και επόμενα βίντεο. Τι πραγματικά ισχύει για το τι θα γίνει με το Survivor All Star 2? Σας ενημερώνουμε εδώ και καιρό για τους παίκτες που δίνουν ένα-ένα στα χέρια για να επιστρέψουν στον Άγιο Δομήνικο. Ό,τι σας έχουμε πει φυσικά, ισχύει, θα επιστρέψουν, αλλά όχι σε μορφή All Star. Ο Ατζούν Ελτζαλί πήρε την απόφαση και την ανακοίνωσε σε όλους. Ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν ο νέος κύκλος θα γίνει Ιανουάριο του 24 ή πάει για το 2025, ωστόσο αυτό που είναι σίγουρο είναι πως το Survivor δεν σταματάει εδώ και θα έχει και νέους κύκλους. Απλά όχι Survivor, αλλά κάτι στη μέση. Τι θέλουμε να πούμε με αυτό? Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ατζούν πήρε την απόφαση να κάνει το Survivor όπως γνωρίζουμε. Δηλαδή με φουρνιά νέων παικτών, αλλά μέσα σε αυτούς θα προσθέσει και μερικούς παλιούς παίκτες. Όχι, δεν θα υπάρξει ομάδα All Star και μία με μαχητές, αλλά δύο ομάδες με νέους παίκτες που θα υπάρξουν κάποιες πινελιές από παλιούς. Δηλαδή, ενδέχεται να είναι και παίκτες που είναι όντως διάσημοι, απλά δεν έχουν πάρει μέρος στο Survivor. Η απόφαση πάντως πάρθηκε και όπως διαβάζετε, δεν θα υπάρχει ολοκληρωτικό δεύτερο κύκλο του Survivor All Star. Σε πρώτη φάση, ο Ατζούν θα βάλει 5-6 παίκτες από προηγούμενο Survivor και στη συνέχεια θα προσθέσει μία μίξη από παλιούς και νέους παίκτες. Επίσης, ένα ακόμα σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι είναι να μην μπει κανένας νέος παίκτης στην αρχή, αλλά κάθε νέα άφηξη στο νησί να είναι ένας παλιός παίκτης και να σκάει σαν έκπληξη σε εκείνος που θα είναι ήδη μέσα. Αυτό είναι ένα αρκετά ενδιαφέρον σενάριο που θα ανεβάσει το ενδιαφέρον και των τηλεθεατών. Πάντως, σενάριο για Survivor All Star 2 δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει σε φάση όπως έγινε φέτος. Άλλωστε, ο Ατζούν και η παραγωγή γενικότερα δεν θέλει φαινόμενα σαν τα φετινά που οι παίκτες, επειδή είχαν ξαναλάβει μέρος, έκαναν ό,τι ήθελαν και παραβίαζαν κάθε κανονισμό. Εσάς, ποια είναι η γνώμη σας στην απόφαση του Ατζούν για το Survivor? Γράψτε μας τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Αυτό ήταν το spoiler φίλοι μου. Αν σας άρεσε, ένα like και μια εγγραφή μας βοηθάει πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους σας.